Άλλη μια δραματική διάσωση μεταναστών έγινε στη Μεσόγειο θάλασσα. Εμπορικό πλοίο από τη Μάλτα προσέγγισε Φουσκωτό, που ήταν γεμάτο μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Λιβύη και τη Σικελία. Μεταξύ αυτών ήταν και μικρά παιδιά. Οι ναύτες από το εμπορικό πλοίο έριξαν σωσίβια στη θάλασσα, καθώς ορισμένοι από τους μετανάστες έπεσαν στο νερό. Κάποιοι άλλοι από αυτούς επιχείρησαν να ανέβουν μόνοι τους από τη σκάλα που υπήρχε στο εμπορικό πλοίο. Όμως το δράμα των μεταναστών δεν έχει τελειωμό. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους διασωθέντες, υπήρχε και ένα ακόμη φουσκωτό. Δεκάδες έπεσαν στη θάλασσα όταν είδαν το εμπορικό πλοίο να τους προσεγγίζει, όμως δεν ήξεραν κολύμπι και έτσι έχασαν τη ζωή τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κατάνιας στη Σικελία. Εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children μίλησε για τις τροές μεταναστών. Εξακολουθούν να φεύγουν. Αυτό γνωρίζουμε. Από τις μαρτυρίες που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες, προκύπτει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου και γίνονται απίστευτες αγριότητες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία άλλη ευκαιρία από το να φύγουν από τις χώρες τους και μετά να φύγουν από τη Λιβύη, όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική. Με το πλοίο μεταφέρθηκαν και 5 σωροί μεταναστών. Όμως εκφράζονται φόβοι ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι είναι νεκροί. Από την αρχή της χρονιάς, σχεδόν 1.800 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν από την Αφρική στην Ευρώπη.